Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν το περασμένο Μάρτιο στο υποκατασκευή έργο του Διεθνούς Αεροδρόμιου στο Καστέλι. Αυτές οι εικόνες επικρατούν τον Ιούλιο στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, με την πρόοδο των εργασιών να ανέρχεται στο 22%. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Εδώ βλέπουμε το κτίριο, είναι στο επίπεδο 3, το επίπεδο των αναχωρήσεων, ενώ πίσω ακριβώς βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη γέφυρα των αναχωρήσεων, από όπου θα εισέρχονται οι πολίτες για να μπουν στο αεροδρόμιο. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες στο τέρμιναλ, όπου έχουν πέσει δύο πλάκες στο υπόγειο του μεγάλου κτηρίου, ενώ σύντομα θα πέσει και η τρίτη πλάκα, ενώ το προσεχές χρονικό διάστημα θα πέσουν τα ασφαλτικά στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών, στον τροχόδρομο και στους διαδρόμους. 6 κερανοί, πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό, δουλεύουν εντατικά στο μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο. Ο τερματικός σταθμός αυξήθηκε σε όγκο κατά 32%, ενώ περισσότερα από 1.000 άτομα εργάζονται στο εργοτάξιο, ωστόσο μεγάλο αγκάθι αποτελεί η έβρεση επιπλέον εργαζομένων. Εδώ τώρα ζητάνε κόσμο και δεν έρχεται κόσμος. Σιγά σιγά ίσως φέτος που δεν έχουμε και, να το πούμε και αυτό, ελιές, γιατί υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το λάδι, γιατί θα το πούμε λαδάκι, πιστεύω ότι θα πάνε, ναι, θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν, ας πούμε, την ζήτηση που έχουν, γιατί είναι μεγάλη ζήτηση. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν και οι εργασίες στο κτίριο της αστυνομίας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες. Στις μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται στο ζήτημα της αντιπλημμυρικής μελέτης εκτός του αεροδρομίου, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας. Εκτός είναι το πρόβλημα που έχουμε εμείς. Και αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς, ή εκτός, γιατί είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα πριν από 2 χρόνια και αναγκαζόμαστε να βγάλουμε τους ανθρώπους με βάρτσες μέσα από τα σπίτια. Είναι του Υπουργείου Υποδομών. Εφόσον είμαστε στη φάση της προμελέτης, θα έρθει και η μελέτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος στο ειδικό χωρικό σχέδιο, του οποίου η ολοκλήρωση θα δώσει νέα πνοή στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό θα προσδώσει και θα δώσει τις λύσεις για όλα τα συνοδά έργα που πρέπει να γίνουν υπέρ του αεροδρομίου. Αυτή τη στιγμή γίνεται η δεύτερη φάση των γεωλογικών μελετών. Πάμε με fast track διαδικασίες και πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει γρήγορα για να μπορούμε να ξεπεράσουμε και τον άλλο σκόπελο που με απόφαση δημάρχου έχει σταματήσει η ανοικοδόμηση όλης της περιοχής γύρω από το αεροδρόμιο 2 χιλιόμετρα μιας Αθήνας. Αυτό θα πάψει να ισχύει μόλις θα έρθει το ειδικό χωρικό.